Καφέ με την Κατερίνα τι καλύτερο. Λοιπόν, κορίτσια, αφιερωμένο στη μαμά μου αυτό το τραγούδι που τη το αφιέρωνε ο μπαμπά μου. Και τώρα τη το αφιερώνω εγώ. Μια και θα κάνει μόνη τη Πάσχα, είναι το πρώτο τη Πάσχα χωρί τον μπαμπά μου και χωρί εμά μαζί. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν παρακάτω γιατί σήμερα έχουμε να δούμε πάρα 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 πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε. Εσείς επιλέξατε. Το στρογγυλό το τσαντάκι. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ενυπομονούσα για το live, βιλιάνα Παπανδρέου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή, Καλή ανάσκη και καλό Πάσχα. Περιμένουμε όλα τέλεια. Καλησπέρα, μόλι μπόρεσα να σα δω. Άννα, δεν σα έδειχνε. Μ, για πείτε μου, παιδιά, είναι καλό. Πριν ξεκινήσω και λέω όλα τα ωραία τα πραγματάκια που θέλουμε να πούμε. Ήρθε η Άνοιξη, επιτέλου. Υπέροχη παρουσία. Άγγελα, ευχαριστώ, Αγγέλα. Λοιπόν. Παφ, σήμερα και στρογγυλό τσαντάκι. Θα πούμε πολλά, δεν, μπορεί, δεν γίνεται μόνο σε αυτό το τσαντάκι, μπορεί να γίνει σε πολλά τσαντάκια. Φυσικά να σα ρωτήσω κιόλα πριν συνεχίσω, πώ περάσατε το τριήμερο, διήμερο, δεν ξέρω πώ ονομάζεται πια. Γιατί εγώ θέλω να σα πω ότι έκανα πολλέ σκανταλιέ εκεί στο εργαστήριο ξεσάλωσα μέσα στο εργαστήριο, έτσι για να καταλάβετε. <laughs> για να καταλάβετε, όχι ένα σχέδιο που είχα υποσχεθεί, δύο σχέδια βγήκανε. Δύο σχέδια, θα τα περιμένετε πώς και πώς και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. <laughs> λοιπόν, σύντομα ότι υπάρχουν και καινούργια νήματα, υπάρχουν πράγματα, δεν ξέρω, μόλις κλείσουμε μάλλον θα σας δείξω δύο-τρία, καταρχήν να σας πω για το έκοτο σκ... Αχ, με έπιασε τώρα να σας τα πω αυτά, αλλά θα συνεχίσω μετά. Λοιπόν, έκο σκηνή, καινούργια χρώματα, το ξέρετε, οι περισσότερε βαμβακερό. Αυτό είναι ένα βανίλια παστέλ, αν το θέλετε. Ένα από τα καινούργια χρώματα που έρχεται. Καλησπέρα, Κατερινάκη, τα υλικά. Ε, να στείλει το στρογγυλό τσαντάκι στην αδερφή μου να το κάνει. Μάλιστα, κλέρι λιάκου, ετοιμάσου από ό,τι ακούσει η αδερφή σου. <laughs> λοιπόν, και άλλα νήματα υπάρχουν. Πέρα από τα δύο δερμάτινα, θα το πιάσω μαρέ και θα το δείξω. Δεν μπορώ. Γιατί όλο το τριήμερο αυτό έκανα. Ήμουνα στο εργαστήριο, γίνανε δύο υπέροχα νέα σχέδια που θα βγουν και θα σα αναστατώσουν πολύ όπω αναστατώσανε για μένα. Γιατί σα είπα, ξεσάλωσα το τριήμερο, του δώσα και κατάλαβε. Μέσα στο εργαστήριο. Το δείξα. Το δείξα, το, το δείξα, δείξα ε? το δείξα. Και κάτι καινούριο ακόμα. Δείτε το λίγο. Ε. Εντάξει, καρδούλες, θέλει πολλές καρδούλες αυτό. Μόνο αυτό σα δείχνω τώρα. Μόνο αυτό δεν γίνεται γιατί έχουμε άλλο θέμα σήμερα. Δεν γίνεται. Αυτέ τι καταλιέ περιμένουμε. Βίβιαν, πολλέ καταλιέ το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στο έκο σε λίγο λοιπόν θα μπουν τα καινούργια του χρωματάκια που είναι σε 300 γραμμάρια. Θα τα δείτε μετά γιατί τώρα δεν ξέρω. Ξε... Ό,τι προλάβω δηλαδή σήμερα θα κάνουμε. Άλλο νηματάκι καινούργια από ό,τι είδατε. Καινούργια δερμάτινα που ετοιμάζονται. Είναι πολλά. Μπράβο, κορίτσι μου, πάντα δημιουργική. Ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο τσαντάκι που θα δούμε σήμερα που είναι πολλά που πρέπει πρέπει να δούμε. Σημασία έχει να βρίσκουμε τρόπου να εκτονώνουμε τα αρνητικά συναισθήματα με δημιουργία και εσύ αυτό κάνει, είμαι σίγουρη. Βάσο, ναι! Δεν έχω βρει άλλο τρόπο. Μόνο αυτόν τον τρόπο τη εκτόνωση. Δημιουργία. Λοιπόν, να σα το δείξω το μικρό και με άλλο νήμα. Δείτε το λίγο πόσο μικρό είναι. Κοίτα, εδώ του βάλαμε αλυσίδα. Έτσι πάει μάλλον. Γιατί είναι και στρογγυλούλη. Από πάνω το Κοιτάξτε. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτά τα μικρά λοιπόν που τα έχουμε κάνει μικρά εμεί με την κορδέλα τη Λούρεξ, για να σα το δείξω. Η κορδέλα έχουμε ξαναμιλήσει και σε άλλο, αλλά θέλω να τη δείτε. Ωραίο νήμα, ε! Ήταν ωραίο, Ελένη. Σύντομα θα το δείτε. Έχω ξετρελαθεί μαζί του και ότι πέτυχε και όλα και ότι πλέκεται και τέλεια. Αλλά τώρα αφήστε το αυτό μυστικό μεταξύ μα. Δεν το λέτε πουθενά ακόμα, εντάξει. Σε μια-δυο μέρε ανέβη, γιατί γίνεται χαμό τώρα για να μπορέσω να τα ανεβάσω όλα. Λοιπόν, το τσαντάκι του Λούρεξ, λοιπόν, έχει πλεχτεί να σα το δείξουμε εδώ και σε ροζ με κορδέλα. Η κορδέλα είναι αυτό το φαρδί, το λίγο ελαστικό που έχουμε ξανασυζητήσει, βλέπετε, που μάλιστα η πλέξη συγκεκριμένη, ας την πούμε Puff Star Stitch, ας την πούμε Jasmine που τη λένε κάποιοι άλλοι, μπορούμε να την πούμε, έχει διάφορες ονομασίες, έχει διάφορους τρόπους πλεξίματος, πλέκεται και ευθεία, αλλά εσείς μου ζητήσατε να το κάνουμε στρογγυλά για να μας βγει αυτό το ωραίο, η μία σφαίρα από εδώ λοιπόν με την Puff Star Stitch, κάπως έτσι α την ονομάσουμε, γιατί αστεράκι είναι. Και είναι άλλη μία σφαίρα από εδώ. Εδώ είναι με την κορδέλα λοιπόν που σας έδειξα πριν. Εντάξει, φυσικά γίνεται με οποιοδήποτε νήμα θέλουμε. Εδώ ας πούμε έχει γίνει με το Silky Prada που έχει μέσα την γλωστή τη μεταλλική. Βλέπετε ένα μικρό τσαντάκι από ό,τι βλέπετε. Τα κάνουμε μικρά γιατί μας άρεσε μικρή. Το ότι η πλέξη είναι πολύ περίπλοκη, μα άρεσε να τα κάνουμε μικρά, μαζεμένα. Δημιούργησε πάλι η Βασίλισσα τη Ελισίδα. Σημαράκι, πόπι, το κατάλαβε αμέσω. Μόλι το έφτιαξε πριν από 10 λεπτά και μου βάλε αυτή την τσαχπινιά. Τη της λέω στο ένα, δεν θέλω να βάλουμε χεράκια καρπού. Θέλω να βάλουμε μια αλυσίδίτσα. Και τσάκα, τσάκα, τσάκα πήγε και την έφτιαξε αμέσω. Γιατί είναι η Βασίλισσα τη Ελισίδα. Το έχουμε πει αυτό. Του καλύτερου συνδυασμού τι καλύτερε customize αλυσίδε. Καταρχήν μπορείτε να τι δείτε και όλε μέσα στο, στο e-shop μα. Έχουμε φτιάξει απίστευτα. Άλλε είναι με κοκάλινα μαζί, με ταρταρούχα, με μέταλλο, με κρίκου. Θα το δείτε. Είναι πολύ ωραίε οι αλυσίδε που έχουμε μέσα. Λοιπόν, εμεί αυτά τα τσαντάκια τα προτείνουμε με τα μεταλλικό χεράκι καρπού. Σαν μακαρόν είναι έτοιμο για φάγωμα, ναι, βάσο. Λοιπόν, τα χεράκια τα μεταλλικά καταρχήν και αυτά μέσα στο e αν τα δείτε είναι πάρα, πάρα πολλά, παιδιά. Τώρα, εμεί έχουμε διαλέξει ένα που μοιάζει σαν μπαμπού και το βάζουμε είναι εδώ σαν να φορά ένα ωραίο βλέπετε εδώ μπορείτε το ίδιο υπάρχει, είναι πάρα πολλά πείτε μέσα στα μεταλλικά χεράκια και θα πάθετε ζημιά υπάρχει πιο μεγάλο υπάρχει να είναι ημίκυκλο υπάρχει να είναι ε... τραπέζιο λέγεται Μαρία τραπέζιο, σωστά το λέω Δεν, μην το πω επί τραπέζιο, τραπέζιο είναι το σωστό είχα κάνει μια φορά το λάθος Υπάρχει ένα άλλο ημίκυκλο που έχει μαζί την καμάρα και βιδούλε. Κοιτάξτε. Εντάξει, που μπαίνει από πάνω στην τσάντα, αν θέλετε. Υπάρχει το γνωστό τη Κλοέ. Τώρα τι να σα λέω, άμα θα σα δείξω όλα τα χεράκια, τα μεταλλικά που έχουμε, γιατί έχουμε μία. Με τα αξεσουάρ, γενικά ξέρετε τη λατρεία μα, ξέρετε την αγάπη μα. Στο e-shop θα τα δείτε όλα αυτά. Λοιπόν, ενημερώσω τώρα νωρί ακόμα ότι σε αυτό το live θα κληρωθούν δύο kit μικρά τσαντάκια με όλα τα μπλιμπλίκια του, τα ξεσουαράκια του, το φερμουαράκι που χρειάζονται, το χεράκι που χρειάζονται, τον κρίκο που χρειάζονται, το νήμα που χρειάζονται, με κοινοποίηση στο προφίλ σα. Εντάξει. Δύο τέτοια kit. Το νήμα που θέλουμε, παιδιά, ειδικά με λίκρα, δεν είναι πολύ. Τα τσαντάκια φυσικά εμεί τα έχουμε κάνει μικρά, δηλαδή φανταστείτε είναι. 12 εκατοστά φάρδο, διάμετρο δηλαδή. Κάτσε να το μετρήσω να σα πω. Ε, το μεγαλύτερο που έχω αυτό εδώ πέρα είναι 15 με 16. Εντάξει. Και πιάνω από την άκρη, βλέπετε τι εννοώ. Από την άκρη τη σφαίρα μέχρι εδώ. Είναι λοιπόν 15 με 16. Δηλαδή θέλετε 450 γραμμάρια περίπου, άντε 500 σε λίκρα. Και αυτό γιατί τρώει πολύ. Λοιπόν, με το λίκρα το καλό είναι ότι αυτό το τσαντάκι, ε, δεν θέλει πολλέ σειρέ. Κάνουμε τον πρώτο κύκλο και τα ανοίγματα. Και μετά μπορεί να ολοκληρώσετε σε ένα γύρο με δύο, ανάλογα το λίκρα. Εντάξει. Που ενώ με άλλο νήμα θα ήθελε παραπάνω σειρέ. Εντάξει. Ξεκινάει το πρώτο και μετά ανοίγουμε. Και το αντιλαμβάνεστε γιατί. Εκτό και αν θέλει να το κάνετε πιο μεγάλο. Να σα πω μια άλλη πολύ ωραία ιδέα που είχα. Αυτή η πλέξη να γίνει με κατενέλα ή τριπολίνο στη στρογγυλή βάση τσαντάκι, τη δερμάτινη που έχουμε και θα το κάνουμε. Εγώ θα κάτσω να το κάνω. Δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτό, τη στρογγυλή δερμάτινη βάση, εδώ είναι σε κόκκινο, είναι και από το βιβλίο μας αυτό. Έτσι, γιατί το στρογγυλό τσαντάκι υπάρχει στο βιβλίο νούμερο 1, παιδιά, πώς πλέκουμε, όχι την πλέξη που θα δούμε σήμερα, πώς πλέκουμε γενικά στρογγυλά για να μας βγει η μία πλευρά και μετά πώς θα μας βγει η άλλη. Αυτό λοιπόν με το ωραίο του φερμουαράκι εδώ πάνω, στο δείξω στο καφέ, μάλλον. Κάτσε. στο δείξω στο καφέ, στο καφέ. Τι είπαμε, εσύ, με ξυπνά με φιλιά κάθε πρωί, Έλεγε το τραγουδάκι. Ωραία. <laughs> Για τη μαμά το τραγουδάκι. Για τη μαμάς μου το τραγουδάκι. Τα αφιέρωνα τον μπαμπά μου σχεδόν κάθε μέρα. Δεν ήταν τη εποχή του, αλλά του άρεσε το είχαν κρατήσει έτσι μεταξύ του. Λοιπόν, αυτή είναι η στρογγυλή βάση. Θέλω να δείτε ότι ανοίγει από εδώ. Υπάρχει, κοιτάξτε. Πάνω στο φερμαράκι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φουντάκι. Τα γαζιά του είναι απίστευτα. Πιάνει από εδώ στην άκρη, βλέπετε, υπάρχει το μπουκονάκι με το μεταλλικό για να μπορείς να πιάσεις το χεράκι ή την αλυσίδα αν θέλεις. Εμείς εδώ έχουμε βάλει ρυθμιζόμενο χεράκι γιατί αυτά μας αρέσουν χιαστή και φανταστείτε τώρα αυτό να έχει την πλέξη την Puff Star που λέμε τώρα. Ή Jasmine, δεν ξέρω πώς να την ονομάζω πια. Φανταστείτε λοιπόν αυτό να έχει αυτό εδώ. Δεν θα είναι καταπληκτικό. Γεια σου, όμορφη μα Κατερίνα, φανταστικό τσαντάκι, την έχω κάνει αυτή την τσάντα τη στρογγυλή. Ναι, παιδιά, αυτά τα στρογγυλά είναι όλα τα λεφτά. Είναι τα πιο ωραία τσαντάκια που μπορείτε να δείτε. Δεύτερον, σα έχω κάνει σημαδάκια επάνω στο δερμάτινο, μακάρι να το είχα τώρα εδώ, για να ξέρετε πού ακριβώ θα ενώσει ο κύκλο σα. Δηλαδή, σε κάποιο σημείο του κύκλου. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο πλεγμένο, γιατί η Μαρία θα μα φέρει ένα. Μαρία, να μου φέρει ένα άπλεκο λίγο πάνω στη στρογγυλή αυτή βάση, βλέπετε που πάει γύρω γύρω, εδώ, σας έχω βάλει και σημαδάκι πάνω στο δέρμα, δηλαδή είναι κομμένο το δερματάκι σε δύο σημεία, για να μπορέσετε αν έχετε σχέδιο, φέρε μου το λεμονί θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το δουν κορίτσια, για να μπορέσετε αν θέλετε να, το δι, να, να ενώσετε σωστά, δηλαδή αν έχετε κάνει πλέξη, να μην σας βγει από τη μία ανάποδα και από την άλλη σωστά, Λοιπόν, δείτε τώρα αυτό εδώ λοιπόν που είναι το στρογγυλό. Κοιτάξτε την αλεμονία απίστευτο που έχουμε βγάλει. Λοιπόν, σε ένα σημείο λοιπόν είχα σκεφτεί, να το, εδώ σε ένα σημείο έχει ένα σημαδάκι από τη μία και από την άλλη. Θέλω να το κοιτάτε να το, το, βλέπετε. Λοιπόν, αυτά τα σημαδάκια έχουν γίνει για να μπορείτε να βάλετε, να το μετρήσετε σωστά, να μην χρειάζεται να βάζετε μάρκερ και να σας βγει το σχέδιο σωστά. Δηλαδή, μην σας βγει ανάποδα από τη μία πλευρά, γιατί κάνουμε δύο στρογγυλά κομμάτια για να φτιάξουμε αυτό το τσαντάκι. Και ωραίο φερμουαράκι. Εντάξει, είναι από τα πιο ωραία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω, την ε, που θα κάνουμε σήμερα, την jazz, mini, puff, star, όπως θέλετε. Ή αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσετε και τις οδηγίες από το δεύτερο βιβλίο για όποιον το έχει, το πώς φτιάχνουμε στον κιλό τσαντάκι με άλλη μπλέξη, δηλαδή πώς ανοίγουμε, πώς κάνουμε τα ανοίγματα. Οκ, okay, λοιπόν, ακούστε τι αποφάσισα σήμερα. Γιατί με το... Με το Lurex μπορεί να μπερδευτείτε και να μην καταλάβετε την πλέξη καλά. Θα το δοκιμάσουμε. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε με κατενέλα γιατί θα πρέπει να έχω πολλά κρατήματα στο βελονάκι και μπορεί να σας μπερδέψει. Θα σας κάνω ένα δείγμα, αλλά το είδα σε βίντεο, προσπάθησα να το κάνω σε βίντεο, δεν θα το καταλάβετε γιατί μαζεύουν πολλές φορές η πλέξη αυτή στο βελονάκι επάνω. Όποιο βελονάκι και να έχεις δηλαδή. Και δεν θα το φαντείτε καλά. Θα κάνουμε μια μαζί και θα δούμε. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε. Μην ξεχάσετε κοινοποίηση. Δύο σετ θα είναι σήμερα, δηλαδή δύο θα είναι οι τυχερέ μα από τι κοινοποιήσει που θα κερδίσουν το σετ με όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεται. Με νήμα ψάθα και βέβαια. Αναστασία. Καταρχήν, παιδιά, γίνεται με οποιοδήποτε νήμα θέλουμε. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η πλέξη έχει ξεκινήσει και γίνεται από πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πολύ έξυπνο το σημαδάκι, βάσο, ναι. Έτσι είναι από την αρχή. Το είχα σκεφτεί για να μπορείτε να το μετρήσετε. Αν έχετε πλέξει που έχει καλή και πάνω και κάτω, τέλο πάντων, στο στρογγυλό. Ε, κοινοποίηση, γιατί χάνομαι κοιτάω τα μηνύματά σα. Εντάξει, είναι δύο σφαίρες αυτό που θα πλέξουμε. Εσείς το μεγαλώνετε όσο θέλετε. Εμείς προτείνουμε μέχρι 15 εκατοστά για να κρατάει αυτό το ωραίο. Αν θα το κάνετε με λίκρα, δηλαδή με κορδέλα λούρεξ, δεν χρειάζεται στακάρισμα κάρισμα. Κρατιέται όσο δεν πάει άλλο, ειδικά σε αυτό το μέγεθος. Το μόνο που μπορεί να κάνετε πριν ενώσετε τις δύο σφαίρες, Πάντα με τη βελόνα μπετονιά, πάντα έχουμε κάνει στην κάθε σφαίρα ένα άριχτο γύρω-γύρω, θα τα πούμε και μετά. Έτσι αφήνουμε ένα κομμάτι περίπου για να βάλουμε το φερμουαράκι και να ανοίγει. Βαλέρια, διαβάζω ότι γράφεις. Λοιπόν, το, το φερμουαράκι γενικά για να χωράει το χέρι υπολογίζεται να βγει γύρω στα 15 με 16 εκατοστά, όχι πιο κάτω, δηλαδή να πάει λίγο πιο πάνω το φερμουάρ από ό,τι είναι το κέντρο του. Όλα εδώ πέρα έχουν να κάνουν με την ισομέρεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει μια φόδρα, τη βλέπετε. Εδώ δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο. Αν γίνει με άλλο νήμα λεπτό, όχι με το κατενέλα απαραίτητα, με άλλο νήμα, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε κάτι μέσα. Ε, βάζετε μέσα ενίσχυση ευδοκία, ευδοξία, αυτό εξηγούσα τώρα. Με το λίκρα δεν χρειάζεται τίποτα. Δεύτερον, το λίκρα γιατί είναι ελαστικό στο βελονάκι μα, θα πλέκεται πιο εύκολα από άλλα νήματα τσάντα για αυτή την πλέξη. Ναι, μεν είναι πιο χοντρό, αλλά τελειώνει και πιο γρήγορα. Δηλαδή, με ένα απλό νήμα, όπω είναι το κατενέλα, δείτε αυτό το ωραίο τη μέντα, παιδιά που είναι φέτο και στη μόδα. Αν το πλέξει λοιπόν με το μέντα, μπορεί να χρειαστεί να κάνει τρει και τέσσερι γύρου. Με το λύκρα θα χρειαστεί δύο, το πολύ τρει, ανάλογα το μέγεθο. Δηλαδή, ανεβαίνει πιο γρήγορα. Το αντιλαμβάνεστε γιατί. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο εδώ το 6 το, 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 το που έχουμε κάνει και μετά η επόμενη σειρά είναι εδώ έχει φτιαχτεί σχεδόν, βλέπετε και γίνεται όπως όλα τα πλεκτά τα κυκλικά που μετά θα κάνουμε άλλη μια σειρά αριχτό για να μπορούμε να ενώσουμε τα τσαντάκια μας κοίτα ρε μαράκι τι ωραίο που είναι μικρούλι ναι, δεν είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ροζετικά είναι ροζ αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται σε εσά. Ε, το πιο μεγάλο τσαντάκι γίνεται και με ψάθα, ναι και βέβαια γίνεται με ψάθα αν θέλεις Αναστασία, Μπορεί να κάνει με οποιοδήποτε νήμα, κάποια μπορεί να χρειάζονται στακάρισμα γιατί είναι στρογγυλό, κάποια μπορεί να χρειάζονται, μαράκι μου θέλει λιγάκι να μιλήσει την κυρία γιατί είναι από εδώ ε, και ξέρει ότι δεν, δεν ανοίγουμε, δεν γίνεται μάτια μου, απαγορεύεται. <laughs> Συγγνώμη για αυτό, κορίτσια. Αλλά είμαστε μπροστά στη βιτρίνα και κάποιε κυρίε νομίζουν ότι είμαστε ανοιχτά. Συνήθω είμαστε μέσα. Αλλά δεν πειράζει. Φαντάζομαι το ξέρω. Έχουμε βάλει μια τεράστια φύσα μπροστά, ότι είμαστε κλειστά. Λοιπόν, άσπρο φαίνεται. Ναι, όχι, παιδιά, αυτό είναι ένα ροζ παστέλ. Για να καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε για να μην σα τρώω χρόνο. Α, να πούμε το άλλο. Η Μαρία στο τέλο, για σήμερα μόνο, γιατί είναι και το τελευταίο live πριν το Πάσχα μα. Το επόμενο, δηλαδή, θα είναι προ το τέλο τη άλλη εβδομάδα. Την Παρασκευή, δηλαδή, μάλλον. Μάλλον την Τρίτη δεν θα κάνουμε που θα ανοίγουμε, το καταλαβαίνετε. Θα είναι την επόμενη Παρασκευή. Σήμερα, λοιπόν, για το καλό, έχει ετοιμάσει κάποιε διασκευέ από τραγουδάκια, νομίζω, πολύ έτσι χαλαρά και όμορφα. Διασκευέ όμω παλιών τραγουδιών, που και από εκεί θα κληρωθούν άλλα δύο σετ τσαντάκια. Και όταν λέμε kit τσαντάκι στρογγυλό, εννοούμε με το νήμα το μεταλλικό χεράκι. Έλα μωρέ κορίτσια, όλοι γράφετε το τέλειο αυτό με το λούρεξ, ναι. Το χεράκι, το γκρίκο, το φερμουαράκι και το νήμα που χρειάζεστε. Άρα ξεκινήστε τώρα την κοινοποίηση. Δύο με κοινοποίηση και δύο με τα τραγουδάκια μετά. Εντάξει. Λοιπόν, και μακάρι μία να το επιλέξει να το κάνει με το στρογγυλό τσαντάκι, το δερμάτινο, τη βάση. Γιατί πραγματικά θέλω να το κάνω, έτσι. Θέλω να το κάνω με αυτή τη βάση. Λοιπόν, μαράκι, τι κάνουμε. Γυρνάω, λε, είμαι έτοιμη. Ναι. Να με βοηθήσει να τα αλλάξουμε όλα εδώ. Καταπληκτικό το λευκό. Αν βάλουμε και πέρλα στο κέντρο του λουδιού, θα είναι τέλειο νεφικό τσαντάκι. Βάσο, πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Με Λούρεξ επέλεξα καλαθάκια για βάφτιση. Ναι, Ρένα, είναι το ολούρεξ και το λίκρα και το τούλι ακόμα. Είναι φανταστικά υλικά. Όποιο έχει πλέξει το ξέρει. Ένα λόγο για να έρθω Αθήνα θα ε, να είναι να έρθω το κατάστημα και θα με κλειδώσετε μέσα. Ναι, γιώτα μου, όλε μαζί μόλι ανοίξουμε θα κλειδωθούμε μέσα. Μόλι τελείωσα τη σούγκαρ μου, έτοιμη για τη νέα μου τσάντα. Χριστίνα, πόσο χαίρομαι. Ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, πείτε μου, κορίτσια, θα κοινοποιήσω το live. Περιμένω να μου πείτε. Χριστίνα, ναι. Κοινοποιείτε το live, αυτό το βίντεο, τώρα που το βλέπετε. Όσε φορέ θέλετε. Μόλι κλείσει το βίντεο, ε, θα κάνουμε. Μόλις κλείσει το βίντεο θα δούμε τις κοινοποιήσεις τις εμφανής, αυτές που φαίνονται σε εμά δηλαδή, και από εκεί γίνεται μια κλήρωση από όσα άτομα το έχουν κάνει. Μετά γράφω την νικήτρι σε πάνω στο κείμενο που έχει το κάθε βίντεο. Εντάξει! Μα τι όμορφα τσαντάκια, Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ, Ειρήνη! Με το δερμάτινο θέλω. Αναστασία, κάτω σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν θα προλάβω αυτέ τι μέρε. Ειδικά με τι καινούριε παραλαβέ και τα καινούργια δερμάτινα κι αυτά. Εγώ όμω θα κάτσω να το κάνω κάποια στιγμή το στρογγυλό, το δερμάτινο. Αν το προλάβει η άλλη, θέλω να μου το βγάλετε μια ωραία φωτογραφία. Εντάξει! Με το δερμάτινο. Και χεράκι και τέτοια. Και, και πλέξη star stitch και νήμα κατενέλα ή τριπολίνο. Ακούστε με, θα βγει πολύ ωραίο. αντι και με μίντι. Αλλά κατενέλα. Καλύτερα. <laughs> <laughs> λοιπόν, μαράκι, άκου τι θα κάνει τώρα εσύ. Θα με βοηθήσει εδώ. Θα μαζέψει αυτά που δεν τα θέλουμε. Ε, να διάσω λίγο το χώρο. Κορίτσια μου, μισό λεπτό. Να... Αυτά τα αφήνει. Αυτό το παίρνει. Θα αφήσω εδώ το ένα. Μισό λεπτό, το δερμάτινο νήμα θα ήθελα να δω μέσα στο τέλο. Το δερμάτινο νήμα θα ήθελα να δω μετά το τέλο αν Μαρία μου, δεν κατάλαβα, κουνδούρι, τι θέλει. Το τσαντάκι το δερμάτινο. Να το ξαναδεί. Αν δει το βίντεο στην αρχή, το δείξαμε. Κατερίνα σε ελίκρα, το έχει σε χρώμα τη μέντα. Υπάρχει, νομίζω, ε. Ή έχει εξαντληθεί. Υπάρχει μια μέντα. Σε τούλι πιο πολύ είναι όμω. Περιμένω την παραγγελία μου. Πια θα πρωτοξεκινήσω, δεν ξέρω. Μαρία, περιμένω να δω τι τσαντάρε σα μετά. Δεν μιλάω για την ε, ομάδα τι τη γίνεται, έτσι. Μου έχετε ανεβάσει κάτι τσάντε αυτέ τι μέρε. Μου έχετε ανεβάσει κάτι πράγματα. έχει εκεί υλικά. Παίρνετε, τα, παραλαμβάνετε την κούτα σα. Και λέω θα γίνουν τα καλύτερα θαύματα. Θα γίνουν αυτέ τι μέρε. Που δεν έχετε άλλα πράγματα να κάνετε τώρα. Και πολλά τέλο πάντων. Λοιπόν, και να σα πω και κάτι ότι πάλι συγκινούμε κάθε μέρα με τα μηνυματάκια που βάζετε στι παραγγελίε σα. Το συνεχίζετε από μόνες σας και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Θα σας διαβάσω ένα μετά μήνυμα που με έκανε και έτσι ένιωσα πολύ όμορφα. Στις παραγγελίες από κάτω θυμάστε που είχαμε ξεκινήσει το παιχνιδάκι. Εσείς το συνεχίζετε. Όπως και εμείς που σας στέλνουμε τα ωραία μηνυματάκια αισιοδοξία. Λοιπόν, Μαράκι, γυρνάω. Κορίτσια, είστε έτοιμες. Πάμε γιατί έχει μεγάλο τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, ε, γυρνάω μία. Ωραία. Το κάναμε. Θα μου πείτε αν είναι ωραία η λήψη. Θα σας γυρίσω λίγο εδώ που έχω βάλει ένα σημάδι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα σας βάλω αυτό για να το βλέπετε. Θα διάσω λίγο το χώρο. Λοιπόν, ακούστε γνώμη μου. Είναι να το πλέξω με κατενέλα και θα σας εξηγήσω το λόγο. Και στο τέλος θα σας το κάνω με το λίκρα. Θα, καθίσω, θα κρατήσω αυτό, Μαρία, το λίκρα, το κίτρινο. Γιατί θα δείτε τώρα ότι η πλέξη, θα το τραβήξω λίγο πιο κάτω ακόμα. Κορίτσια πείτε μου ότι είναι καθαρά η εικόνα γιατί εγώ δεν βλέπω καλά. Και το... Ωραία, είναι καθαρά. Λοιπόν, πάμε. Θέλω, δεν θα μιλήσω πολύ, δεν θα διαβάσω πολύ γιατί αυτή η πλέξη θέλει μέτρημα όπως και η προηγούμενη που είχαμε κάνει το λουλουδάκι. Εντάξει, εδώ έχω προχωρήσει για να το δείτε. Είναι με κατενέλα. Λοιπόν, θα το ξεκινήσω με κατενέλα. Έχω πιστεί πια γιατί με το Lurex βάζοντα πολλέ φορέ το βελονάκι. Δεν θα καταλαβαίνετε την πλέξη. Το προσπάθησα. Με ψάθα το δερμάτινο γίνεται. Ναι, γίνεται. Το στρογγυλό το τσαντάκι με ψάθα και βέβαια γίνεται. Πω από τι πρώτα θα κάνουμε. Σωστά. Λοιπόν, η Μαρία θα μου ξετυλίγει πολύ νήμα. Παιδιά, τρώει η πλέξη αυτή, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Ε, είναι κάποιο που την ξέρουν. Σε ευθεία, φαντάζομαι θα την ξέρουν. Το αφήνω εδώ, Μαρία, το νήμα. Προσέχεις να μην μου μπλέκει. Κόβω την ακρούλα μου. Έρχομαι, κορίτσια. Λοιπόν, καθαρίζω εδώ για να βλέπετε μόνο αυτό το κομμάτι λίγο. Δεν θέλω να έχετε πολλά στο κεφάλι σας. Λοιπόν, και πάμε. Η πλέξη αυτή θέλω να την παρακολουθήσετε βήμα-βήμα. Η αρχή και τα ανοίγματα είναι μόνο Η πρώτο, το πρώτο αστεράκι που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, είστε έτοιμες. Ωραία. Λοιπόν... Πάμε. Ένα. Δύο. Σηκώνουμε δύο αλυσιδάκια. Μην ξεχνάτε, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Αυτή η πλέξη πλέκεται και ευθεία. Η Puff Star Stitch. Εδώ θα την πλέξουμε κυκλικά και θα δούμε ε, πώς βάζουμε τις, τα, τα, increase, τις αυξήσεις του. Δύο. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω. Θα αλλάξω βελονάκι, θα φύγω από το εργονομικό επίτηδες για να μπορεί να βλέπετε. Θα πάρω ένα locker ή ένα διπλό βελονάκι. Τα ξέρετε αυτά έτσι, την ισιακά και τέτοια διπλάτα, υπάρχουν όλα στο e-shop. Θέλουν να είναι πιο μακρύ, εγώ θα σας πλέξω πιο αραιά, μάλλον θα πάρω το hook, το locker hook. Βλέπετε, δεν έχει σημασία που έχει πίσω αυτό, απλά θέλω να έχει πολύ μήκος, γιατί εγώ θα σας το κάνω πιο αραιά από ό,τι χρειάζεται, για να μπορείτε να δείτε όλα τα βήματα. Εντάξει? Τέλεια πλέξη με το πομπον. Μαριέτα, ωραία ιδέα. Λοιπόν, τα ξαναχαλάω τα δύο για να σα το εξηγήσω. Εντάξει, Πήρα αυτό για να μπορώ. Εγώ θα πλέξω πιο αραιά στα σημεία που θα σα λέω. Εσεί θα πλέκετε σφιχτά. Λοιπόν, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Δύο. Πλέκω αραιά, έτσι. Ξεκινάμε να κάνουμε το πρώτο πάφια όποια ξέρει. Παίρνω νήμα στο βελονάκι και μπαίνω στο πρώτο αλυσιδάκι που έφτιαξα. Φτιάξαμε δύο. Μία φορά. Θα μπω τρει φορέ. Παίρνω νήμα και μπαίνω τρει φορέ και τα κρατάω στο βελονάκι μου. Άλλη μία. Εδώ. Από ό,τι βλέπετε τα κάνω όσο πιο φαρδιά μπορώ. Εντάξει. Προσέχτε με τώρα και θα το δούμε πολλές φορές. Κρατάω το νήμα εδώ την ακρούλα. Το βλέπετε και το υπόλοιπο το περνάω εδώ μέσα. Βλέπετε που έχω κρατήσει εδώ αυτό. Το άφησα πολύ για να το δείτε. Μπαίνω. Κάνω εδώ ένα κλείσιμο με νήμα. Εδώ είναι που σφίγγω και σηκώνω άλλο ένα λυσιδάκι. Ωραία, τι έχω εδώ τώρα, έχω δημιουργήσει ένα παφ, το γνωστό που ξέρετε, έχω εδώ ένα θυλάκι και έχω εδώ το αρχικό θυλάκι που ξεκίνησα, κρατήστε το αυτό εδώ που σας λέω, το πρώτο. Μεγαλώνουμε ένα κολπάκι αρκετά το αλυσιδάκι που έχουμε στο βελονάκι μας, κάνουμε πάλι ένα παφ, παίρνω νήμα, μπαίνω τρεις φορές εδώ εγώ. Ένα, πάω όσο πιο αργά μπορώ και πιο αραιά για να το δείτε. Δύο. Τρία. Τα κρατάω στο βελονάκι μου. Τα βλέπετε. Ξανακάνω το ίδιο χωρίς κλείσιμο εδώ στην άκρη. Στο αρχικό αλυσιδάκι που ξεκινήσαμε. Τρεις φορές πάλι. Παίρνω νήμα. Ένα. δύο, τρία. Λοιπόν, το locker hook από ό,τι καταλαβαίνετε μπορώ και τα έχω αρεά για να τα δείτε. Αν ήταν τώρα αυτή τη στιγμή κορδέλα, δεν θα μπορούσα να δείτε τίποτα και να καταλάβετε ότι έχω τρία που έχω πάρει νήμα και άλλα τρία εδώ. Λοιπόν, κρατάω πάλι το νήμα μου. Το βλέπετε εδώ στην άκρη. Παίρνω το βελονάκι μου και τα κλείνω όλα με προσοχή. Καθίστε μη μου φύγει, μέχρι να εξασκηθώ κι εγώ στο live είναι. Λοιπόν, έχω κρατήσει εδώ την άκρη μου, βάζω το βελονάκι μου εδώ, παίρνω νήμα, έτσι κλείνει το παφ. Κλείνουμε τα δύο παφ λοιπόν, εντάξει, εδώ είναι που σφίγγουμε και κάνουμε άλλο ένα λυσιδάκι στον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν θυμάσαι το αστεράκι πρέπει να γίνει πέντε φορές αυτό που έκανα τώρα, δηλαδή... Ε, σήκωσα τα ταλεσιδάκι μου, παίρνω το σηκώνω, το μεγαλώνω, σα κάνω όσο γίνεται πιο αργά στο πρώτο στεράκι. Μετά θα αρχίσω και θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, παίρνω νήμα. Μπαίνω πάλι εδώ. Κάτω από τα που έχω σηκώσει δηλαδή. Εδώ. Τρει φορέ. Μία. Δεύτερη τώρα κάνω. Παίρνω νήμα τρίτη. Τα κρατάω ωραία ωραία στο βελονάκι μου. Κοιτάξτε, Πάω πάλι στο κεντρικό. Πλέκουμε κυκλικά. Εδώ είναι το κεντρικό μας, βλέπετε. Και κάνω το ίδιο. Κάνω ένα παφ για όποιον το ξέρει. Δηλαδή, παίρνω νήμα, μπαίνω, κρατάω στο βελονάκι. Τρεις φορές. Παίρνω νήμα, βγαίνω, κρατάω στο βελονάκι. Τρίτη φορά. Παίρνω νήμα, κρατάω στο βελονάκι. Ωραία κρατάω την άκρη μου εδώ του νήματό μου, το κάνω όσο πιο αργά μπορώ παίρνω από εδώ το νήμα μου προσπαθώ να μην χάσω δηλαδή αυτή την άκρη έχει σημασία και μπαίνω μέσα από όλα τα θυλάκια που έχω με προσοχή και πιστέψτε με στο live δεν είναι τόσο εύκολο είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος γιατί μιλάς ταυτόχρονα και έχω από πάνω την οθόνη δεν θέλει να βγει, κάτσε δεν είναι στο χέρι του μισό λεπτό κορίτσια μου Κατέβω λίγο πιο κάτω για να μπορέσω να το κάνω. Όπα, έτοιμο να φύγει, είναι Μαριό. Καθίστε. Ωραία. Όχι, αγόρι μου, δεν θα σου περάσει. Το παφ. Λοιπόν. Εδώ είναι το νηματάκι, λοιπόν. Το παίρνω. Κλείνω. Θα τα κάνω ακόμα πιο μεγάλα, γιατί έχω από πάνω την οθόνη, κορίτσια, και δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, κάνω ένα, ένα ακόμα. Εντάξει. Συνεχίζω. Μου γίνει πολύ μεγάλο αυτό για να το κάνω ωραίο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνω νήμα. Πάλι να πάφε εδώ. Θέλω λίγο να καταλάβει, θα σου το εξηγήσω και μετά. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Μία. Δύο. Τρεις. Εντάξει, τα κρατάω όσο μπορώ ωραία στο βελονάκι μου. Πάω πάλι στο κεντρικό εδώ που έχουμε ξεκινήσει. Τα κρατάω αυτά. Παίρνω πάλι και κάνω ένα παφ. Ένα. Δύο. Τρία. Κρατάω λοιπόν τα δύο παφ, τα βλέπετε, που και αυτό θα μου μπερδευτεί τώρα, γιατί μου μπερδεύτηκε λίγο πριν. Λοιπόν, κρατάω το νήμα εδώ, στην άκρη, και περνάω πάλι μέσα. Βγήκε. Το βλέπετε? Μπαίνω εδώ που κράτησα με το χεράκι μου, αυτό. Προσπαθήστε να μην το χάσετε, γιατί αλλιώ δεν θα σα κλείσει καλά το παφ. Λοιπόν, κλείνω με νήμα και ξανακάνω ένα λυσιδάκι από πάνω. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις. Λοιπόν, το βλέπετε. Σας βγάλω αυτό. Λοιπόν, προχωράμε μέχρι να πάμε στα έξι αστεράκια. Δηλαδή αυτό το κάνουμε πέντε φορές. Πάμε πάλι. Παίρνω νήμα. Το μυστικό είναι να μεγαλώσετε πολύ αυτό εδώ το πρώτο. Για όποιες είναι αρχάριες. Εγώ αυτό εδώ το έπλεξα με το εργονομικό. Το απλό δεν είχα πρόβλημα, αλλά πήγαινα γρήγορα. Εδώ σα το έχω βάλει και πλέκω αραιά για να μπορέσετε εσεί να το δείτε. Βλέπετε, οι τρύπε μου θα είναι πιο μεγάλε από αυτέ που πρέπει να έχετε. Αλλιώ δεν μπορώ να το δείτε, γιατί είναι live και η οθόνη δεν είναι καλύτερη. Λοιπόν, πάμε. Παφ μέσα εδώ που σηκώσαμε το αλυσιδάκι. Ένα. Δύο. Τρία. Ωραία. Το επόμενο θα είναι εδώ μέσα στην τρυπούλα, που η δική σας θα είναι πιο μικρή. Ένα. Δύο. Τρία. Εντάξει, τα μεγαλώνουμε. Αγοράκι το παφ. Ναι, Ράνια μου, το έκανα αγοράκι, από ό,τι άκουσες. <laughs> <laughs> Κάτι να μαλώσω κι εγώ, λοιπόν. Κρατάμε το νήμα. Μπαίνουμε από όλα τα θυλάκια με προσοχή. Καλά, και να χαλάσει μια φορά δεν πειράζει. παιδιά, το ξανακάντε. Το νηματάκι μου. Μπαίνω εδώ το βελονάκι μου. Παίρνω νήμα. Κλείνω το πρώτο μου εδώ αριχτό και ξανακάνω ένα λυσιδάκι από πάνω. Είναι δύσκολη η ειρήνη μου, ναι, αλλά μου το ζητήσατε λοιπόν. Τι έχουμε εδώ τώρα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Το μόνο που έχετε να κάνετε, αν μπερδεύεστε στο μέτρημα, θα κοιτάξετε αν τα αστεράκια σας, οι ακτίνες σας είναι πέντε. Κανονικά είναι 6 σύνολο. Εντάξει, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Που σημαίνει τώρα είναι το κλείσιμο. Στο κλείσιμο, για να κλείσει ο κύκλος, να το πω έτσι, του αστεριού, κάνουμε 3 παφ. Το έχουμε? Πάω? Λοιπόν, παίρνω. Το πρώτο τα παφ θα γίνει εκεί που κάναμε πάντα. Εδώ, ένα. Δύο. Μου λείπει το εργονομικό. Δεν με βολεύουν πολύ αυτά. Λοιπόν, εδώ. Το πρώτο παφ έγινε. Το επόμενο έκτο θα γίνει εδώ μέσα, όπως και τα προηγούμενα. Εντάξει. Μπαίνω. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Προσέχτε με τώρα. Το ένα και το δύο. Εντάξει. Τι έχουμε εδώ. Πάμε εδώ. Στο επόμενο αστεράκι που δημιουργείται. Ενώ εδώ είναι το τέλος μας. Το πρώτο δηλαδή που δημιουργήσαμε. Εδώ είναι το πρώτο παφ που φτιάξαμε. Βλέπετε. Στις ακτίνες που βλέπετε μπροστά σας. Και κάνουμε τρίτο παφ για να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο. Παίρνουμε νήμα. <laughs> Φανταστείτε θα σα το έκανα με λούρεξ. Δεν θα χώραγε πουθενά στην οθόνη. Δύο. Αυτή είναι η ακρούλα. Μη σα φοβίζει. Από κάτω θα σα την κρύψω. Δεν τη κόβω ποτέ γιατί δεν θέλω. Συνο εγώ πρέπει μετά να το κλείσω αυτό γιατί έχει τρυπάρα. Λοιπόν, δύο. Τρία. Το έχουμε. Τρία παύ στο βελονάκι μου. Αφήνω νήμα εδώ και κλείνω και τα τρία. Το κρατάω όσο μπορώ, το περνάω. <laughs> Τελικά είναι πολύ πιο δύσκολο στο live. λίγο, λοιπόν, Μάρια. Λοιπόν, πέρασε, το βλέπετε. Εδώ έχω το νήμα, την ακρούλα. Περνάω το βελονάκι μου εδώ. Και κλείνω. Θα σας το δείξω τώρα τα στεράκι. Και μην ξεχνάτε πάντα το αλυσιδάκι. Τι έχουμε κάνει τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ακτινούλε. 2, 4, 6 από πάνω πάφτο βλέπετε. Ωραία. Η τρύπα σα δεν θα είναι τόσο μεγάλη, πλέκο πάρα πολύ άρα από κορυφαία, το προσπαθώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα ωραίο κολπάκι για να συνεχίσετε τώρα ή τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο. Τα μαγικά μάρκε. Ακούστε με γιατί θα πάμε και κλικά. Εδώ. Λοιπόν. Θα σκέφτεστε πάντα ότι ό,τι αστεράκι δημιουργήσετε, ό,τι αστεράκι δημιουργήσετε, να το δείξω εδώ, πρέπει να έχει έξι ακτίνες. Γιατί από εδώ και πέρα μπορεί να μπερδευτείτε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εντάξει, έφυγε το πρώτο. Πάμε τώρα. Κοιτάξτε πόσο θα το καταλάβετε, δηλαδή θα σκέφτεστε πάντα ότι εγώ αυτή τη στιγμή που θα συνεχίσω τη δεύτερη σειρά, θα, φτιάξω, θα ξεκινήσω να κάνω το δεύτερο αστεράκι. Που σημαίνει θα μετρήσω να έχει έξι πεταλάκια. Αν ακόμα δεν μπορείτε να μετρήσετε, είναι ένα κολπάκι αυτό. Εύκολο είναι με το Lurex τέσιο. Αγγέλα, με το Lurex είναι πιο εύκολο γιατί είναι πιο ελαστικό το Lurex. Λοιπόν, πάμε. Σηκώσαμε το αλυσιδάκι μα και ξεκινάμε το δεύτερο γύρο. Είστε έτοιμε? Είστε. Παίρνω. Κάνω ένα πάφ ακόμα. Δηλαδή παίρνω και μπαίνω τρεις φορές και κρατάω στο βελονάκι μου. τρεις. Εντάξει. Το επόμενο στεράκι μου είναι εδώ. Έχω ένα, δύο, τρία πεταλάκια. Τα βλέπετε, ακτίνες. Ένα, δύο, τρία. Που σημαίνει πρέπει να φτιάξω ακόμα άλλες τρεις. Παίρνω νήμα λοιπόν και μπαίνω εδώ. Στην ακτίνα του. Στο κέντρο του. Στο πώς να το πω. Ένα. Δύο. Εντάξει, τα στερεώνω καλά, τα κρατάω, κρατάω το νήμα μου εδώ στην άκρη, περνάω μέσα από όλα τα θυλάκια μου. Έχω κρατήσει εδώ το νήμα με το χέρι μου, με το δάχτυλό μου, παίρνω και κλείνω από πάνω τα δύο παφ. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη σειρά. Εντάξει, από εδώ έχει ξεκινήσει η δεύτερη σειρά. Κάτι άλλο. Όποια νομίζει ότι θέλει πρώτα και δεν έχει δοκιμάσει την Buff ή τη Star Stitch ή Γιασμίν, α τη δοκιμάσει πρώτα σε ευθεία να τη μάθει καλά. Και όσο πλέκουμε θα καμπυλώνει, είναι μου. Είναι ότι θα κάνουμε στο τέλο και τη σειρά το άρεχτο και θα καμπυλώσει από μόνο του. Κοίτα το. Αυτό έχει καμπυλώσει χωρί να του κάνω άρεχτο. Μ' αγάπησε πολύ το κατενέλα. λοιπόν, εντάξει, να μην σταματάω την πλέξη και απαντάω. Λοιπόν. Εντάξει, συνεχίζουμε τώρα. Αυτό το αστεράκι, όπω βλέπετε, για να σα το εξηγήσω απλά, αυτό φτιάχνουμε τώρα. Έχει τώρα 1, 2, 3, 4. Άρα συνεχίζω κανονικά να φτιάξω το πέμπτο. Στο μάτι, σωστά το λε. Λοιπόν, πάω πάλι να κάνω ένα παφ εδώ που, κάναμε το, που, ξε, που κλείσαμε το, το, το τέτοιο μα, το, το παφ. Μία, δύο, τρει. Συνεχίζω εδώ λοιπόν και κάνω, κρατάω στο βελονάκι μου αυτό το παφ και πάω να κάνω το δεύτερο παφ εδώ μέσα για να δημιουργήσω τις ακτίνες του καινούριου αστεριού. Αυτά είναι ακόμα ανοίγματα κορίτσια, έτσι το καταλαβαίνετε. Δύο. Κοίτα που δεν το έχω σφίξει και πάλι είναι σφιχτό. Λοιπόν, εντάξει, Κρατάω εδώ το βελο... την... την, άκρη του νήματος και μπαίνω εδώ μέσα. Με προσοχή γιατί μπορεί να σας φύγουν όλα με το τίποτα. Κρατάω το νήμα. Μπαίνω εδώ. Παίρνω νήμα. Κλείνω. Και σηκώνω ένα λυσιδάκι. Το έχουμε. Λοιπόν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πάμε να κάνουμε το έκτο. Στο έκτο, λοιπόν, και κάθε φορά που θα έχουμε την έκτη ακτίνα, θα σας το πω όσο πιο απλά μπορώ για να μετρήσετε σωστά, κάνουμε τρία παφ και προχωράμε. Λοιπόν, μεγαλώνουμε το... Εδώ το αλυσιδάκι, βλέπει που σηκώνω το νήμα αρκετά, αυτό θα σας βοηθήσει. Μπαίνω πάντα εδώ, το πρώτο παφ. Εκεί που έκλεισα. Σηκώνω τρεις φορές. Δύο. 3. Που μπαίνω τώρα στην ακτίνα, στο μάτι που μα είπε το κορίτσι μου. 1, 2, 3, 4, 5, εδώ. Έτσι, στην ακτίνα. Στην ακτίνα λέω, στο κέντρο. Συγγνώμη. Για να δημιουργήσω την ακτίνα. 2. 3. Τι θα κάνω. Πάω εδώ τώρα το τρίτο παφ. Το καταλαβαίνετε. Κρατάω λοιπόν τα δύο πάφου στο βελονάκι μου, όσο μπορώ πιο αρέα για να τα δείτε. Και σε αυτό για να κλείσω αυτό το αστεράκι και να προχωρήσω, θα κάνω και τρίτο πάφ στο βελονάκι μου. Εδώ, στο επόμενο που ξεκινάει. Έτσι προχωράμε κιόλα. Ένα. Δύο. Μου φύγει ένα. Μισό λεπτάκι, κορίτσια μου. Στα άριχτα μου φύγε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ένα δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, παφ. Οκ. Παίρνω νήμα και κλείνω. Κρατάω εδώ με το χεράκι μου όσο μπορώ καλύτερα και όσο πιο αργά για να σας το δείχνω σωστά. Αν δεν μου φύγουν τώρα όλα, γιατί πριν μου έφυγε, μου στένεψα το ένα. Όχι, θα περάσεις. Τι το είπαμε, αγοράκι το είπαμε πριν. Και οθίστε, γιατί το σφίξα το πρώτο, το κατάλαβα όταν το έκανα. Μαράκι, για κράτα μου εσύ αυτό εδώ. Βάλε το χεράκι σου εδώ, να μην φύγει αυτό. Φέρτο. το. Αυτό, κράτησε το. Αλλιώς θα το χαλάσουμε και θα το ξανακάνουμε. Πού κόλλησε τώρα το άτιμο. Να το, βγήκε. Πού είναι το χεράκι της Μαρίας. Να το, άστο μου. Δεν είναι στο χέρι του. Λοιπόν, κλείνουμε και κάνουμε ένα από πάνω λυσιδάκι. Λοιπόν, το πρώτο που σας το έκανα επίτηδες χαλαρό και το δεύτερο που δημιουργήθηκε εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Προχωράμε μέχρι να φτάσουμε εδώ. Εντάξει, εκεί κλείνει. Διαχειρώνει καλό, λέει. Θα έχει ζόρι. Όχι, ευδοξία με το λίκρα είναι πιο εύκολο. Θα σας δείξω μετά λίγο να το δείτε πόσο πιο εύκολο είναι. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι στο live και προσπαθώ να το κάνω όσο πιο αργά γίνεται και υπάρχει πιο να μου φύγουν τα νήματα. Δύο. Ενώ αυτό υπλέξε λίγο γρήγορα αν ξέρει τι κινήσει για να μην σου φεύγουν. Λοιπόν, πρώτο παφ. Τι έχει αυτό το αστεράκι πάλι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάμε να το δημιουργήσουμε το πέμπτο λοιπόν. Κανονικά. Δύο παφ λοιπόν. Ένα. Το πρώτο το είχαμε στο χέρι μα. Κάνω τρει φορέ εδώ. Και έχω δύο παφ. Εντάξει! Λοιπόν, πάμε. Κρατάω. Περνάω και κλείνω. Εσεί το ζητήσατε. Δύσκολο είναι. Mm. Θα σα μαλώσω. Ο... Από όλες θα το δω τώρα που με βάλετε και το έκανα live. <Συκλή> <Συκλή> Οι πλεξούδε ήταν πιο εύκολες. Λοιπόν. Αλλά χρειαζόταν να υπάρχει. Μισό λεπτάκι κορίτσι. Ωραία. Εδώ. Θα πλέξω λίγο πιο αραιά ακόμα για να μην δυσκολεύομαι. Που δεν θέλει αραιά πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας βοηθήσω τώρα. Λοιπόν, τι έχει αυτό το αστεράκι εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πρέπει να κάνω λοιπόν το έκτο του τώρα. Το έκτο του λοιπόν θα είναι με τρία παφ για να προχωρήσω. Πάμε πάλι. Σηκώνω αυτό. Τρεις φορές το παφ εδώ το, το παίρνω, παίρνω νήμα στο βελονάκι μου εννοώ και έχω τρεις, φο, τρεις φορές το βελονάκι μου, δύο, μία δύο, πάει το πρώτο παφ, εντάξει, το επόμενο μέσα στην ακτίνα, μέσα στο, στο μάτι του, στο αστεράκι, επόμενο παφ. Δύο παφ. εδώ. Μη μας μαλλιώσει γιατί είναι καραδύσκολο. όχι Όχι, σταυρούλα μου, θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Λοιπόν, <laughs> σε πειράζω, μωρέ. Λοιπόν, ε, Ελένη χρειάζεται αρκετό, Χέλεν, αρκετό νήμα. Στο, μόνο στο Λούρεξ δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το αστεράκι, λοιπόν, θα κάνουμε τρία παφ. Στο επόμενο εδώ κέντρο της ακτίνας του καινούριου αστεριού, κάνουμε το τρίτο παφ. Παίρνω νήμα, δύο και ένα τρίτο. Έχω τρία. Θα <laughs> κάψω τα κουρετσούρια και μου λέει <laughs> Πήγε να τα βγάλει και έλα, άντε. Λοιπόν, κρατάω το νήμα πάλι και προσέχω τώρα να κλείσω και τα τρία παφ με τη μία. Γιατί διαβάζω και τα μηνύματά σας από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, έλα καλό μου, βγήκες. Μπράβο, αγάπη μου, όμορφη. Λοιπόν, Μπαίνω εδώ στο νήμα που έχω κρατήσει με το χέρι μου, με το δάχτυλό μου, μπαίνω, κλείνω. Κοιτάξτε με τώρα. Αν μετρήσετε αυτό που σας είπα, να βγαίνουν 6 ακτίνες, είναι εύκολο. Τώρα κάναμε άλλο ένα. Δύο, τέσσερα, έξι. Προχωράμε μέχρι εδώ. Θα σας το προχωρήσω λίγο, γιατί αυτό μπορεί να συνεχίσει να γίνει όσο μεγάλο θέλετε. Το επόμενό μας τι έχει εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πέμπτο αστεράκι του. Πάλι το παφ εδώ στη γωνία, στρογγυλά. Δύο. Τρία. Στο βελονάκι μου. Εντάξει. Πάει. Το επόμενο θα είναι εδώ μέσα. Στο κέντρο του καινούριου αστεριού. Δύο παφ, λοιπόν. Τώρα κάνω το δεύτερο παφ. Ωραία. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κρατάω το νήμα εδώ. Παίρνω και κλείνω. Και προσέχω να μην χάσω με το δάχτυλο την ακρούλα που έχω κρατήσει αριστερά μου. Στρίβετε λίγο το βελονάκι για να σας βγει το... Ε, καταλάβατε, λέω, το στρίβουμε λίγο για να κρατήσει, να βγει όλα τα θυλάκια. Σας το μεγάλο αυτό για να το δείτε. Μπαίνω εδώ. Αυτό ξαναμικραίνει αν θέλετε ούτως ή άλλως. Εδώ. Κλείνω. Και σηκώνω ένα λυσιδάκι. Πάντα σηκώνουμε λυσιδάκι. Λοιπόν. 2-4-5 έφτασε αυτό το αστεράκι. Το καταλαβαίνετε. Τι πρέπει να κάνω τώρα. 3 παφ. Πάμε, <laughs> το έχουμε κορίτσια, προχωράμε δυνατά για να σας δω ποιες θα το κάνετε μετά στρογγυλό, ε, όχι ευθεία. <laughs> <laughs> λοιπόν, το αστεράκι εδώ έχει ένα, 2, 3, 4, 5. Για να κάνω το έκτο λοιπόν, πάλι τρία παφ, σας τα λέω όσο πιο απλά μπορώ. Ένα παφ εδώ που είναι το βελονάκι μου, ένα παφ στο μάτι του ε, αστεριού που θα, που θα κλείσουμε σε λίγο και το τρίτο παφ στο καινούργιο αστέρι που ξεκινάει στον κύκλο μου, βλέπετε. Πάμε. Έλα. Εύκολο είναι. Ένα. Κάνω το πρώτο παφ. Τρει φορέ λοιπόν παίρνω νήμα και κρατάω στο βελονάκι μου. Μπορείτε και με δύο φορέ. Στο Λούρεξ θα το κάνετε με δύο φορέ. Λοιπόν, το επόμενο παφ. Στο κέντρο. Το θέμα είναι, λοιπόν να μετρήσετε έξι ακτίνε. Ακόμα και αν δεν ξέρετε να μετράτε αλλιώ. Ένα. Δύο. Δύο παφ. Πάμε για να κλείσουμε, να μπούμε στο επόμενο αστεράκι. Μπαίνουμε στο, εδώ που έχουμε δημιουργήσει πάλι το κεντρικό, από μόνο του δημιουργείται δηλαδή. Στο μάτι του κυκλώνα, Κατερίνα. Σωστά στα ματία. Λοιπόν, τρίτο παφ. Στο καινούριο αστεράκι, στο κέντρο του, εδώ. Ένα. Δύο. Άνοιξε το μαράκι αρκετά. Γιατί αν με η Μαρία ανοίγει το νήμα θέλω να σα πω έτσι. Δεν, ξέρω, δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο νήμα έχει βγάλει <laughs> για να γίνει αυτό το πλέκο και αρέα. Λοιπόν, τρία παύ στο βελονάκι. Κρατάω εδώ το νήμα μου και μπαίνω από μέσα και κλείνω. Μη φύγεις τώρα στο τελευταίο. Θα σε μαλώσει η Μαρία να το ξέρεις. Πολύ. Ναι. Λοιπόν, βγήκα. Το έχω εδώ. Μπαίνω εδώ. Κλείνω. Άντε θα σας κλείσω όλο τον κύκλο. Σηκώνω ένα λυσιδάκι. Πού είναι ο κύκλος. Εδώ. Το βλέπετε. Εδώ. Σε λίγο τελειώνουμε. Λοιπόν. 2, 4, 6. Πάει αυτό. Ξεκινάμε τώρα για το καινούργιο. Τι έχουμε εδώ μπροστά μας. Τελείωσε αυτό το αστεράκι. Ξεκινάει αυτό το αστεράκι. Αυτό έχει 4. Που σημαίνει πάνω του κάνω το πέμπτο. Που το πέμπτο λοιπόν θα είναι με δύο παφ. Ένα εδώ, ένα εδώ. Εύα, δεν θα σου πω ότι είναι η πιο εύκολη πλέξη. Ένα. Όπα, περίμενα. Μισό λεπτάκι, και χωρί να το ξαναπιάσω από την αρχή να το κάνω σωστά. Λοιπόν, μεγαλώνω το, αλυσι... το αλυσιδάκι που έχω στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα. Μπαίνω τρεις φορές μέσα και κρατάω. Μία. Δύο. Τρεις. Εντάξει, το επόμενο θα είναι εδώ μέσα, να κάνω το πέμπτο. Παίρνω τρεις φορές πάλι και κρατάω νήμα. Ένα, δύο, όπα μου φύγε ένα, ωραία, τρεις. Εδώ που θα το κλείσω στα δύο λοιπόν, γιατί είναι το πέμπτο αστεράκι, το, η ακτίνα του. Κρατάω νήμα και μπαίνω σε όλα τα θυλάκια. Κλείνω όλα τα θυλάκια, συγγνώμη. Οπα, το τελευταίο, τελευταία δεν θέλει. Λοιπόν, εδώ, το βλέπετε. Μπαίνω εδώ, παίρνω νήμα, κλείνω, δεν ξεχνάω ποτέ ένα λυσιδάκι ακόμα, αλλιώς δεν προχωράει. Λοιπόν, 2, 4, 5. Τι συνεχίζουμε. Το πιο ωραίο σημείο είναι το κλείσιμο. <laughs> Αντωνία, θα σε δείρω. Βλαζάκι, θα σε βαλώσω. Λοιπόν, στο έκτο λοιπόν θα πρέπει να, να κλείσουμε να κάνουν. Ε, μέρη, όχι, δεν πονέσαν τα χέρια μου ακόμα. Το, ε, Όντω, γιατί πλέκω για σας λίγο περίεργα τώρα. Δηλαδή, δεν είναι η φυσιολογική στάση αυτή. Το καταλαβαίνει. Πρέπει να είσαι καθιστό, να το έχει επάνω σου, αλλά δεν γίνεται το δίταλιος, Λοιπόν, Έχουμε λοιπόν 2, 4, 5 ακτίνε. Για να κάνουμε την έκτη, ξαναεπελαμβάνω άλλη μία φορά. Θα γίνει ένα παφ εδώ, ένα παφ εδώ και ένα παφ στο καινούριο αστεράκι που υπάρχει. Έλα, κορίτσια, εύκολο είναι. Ένα εδώ. Ένα εδώ για να κλείσει αυτό με να γίνει εξάκτ, εξάκτηνο, έτσι δεν λέγεται. Και ένα παφ εδώ. Πάμε. Δύο φορές. Τρία. Εντάξει, τα κρατάω. Πάμε εδώ, στο κέντρο, στο μάτι του. Το επόμενο παφ. Παίρνω νήμα. Μία. Το κρατάω. Το κάνω λίγο αραιά τώρα για να μπορώ να σα το κλείσω σωστά να μην μου φύγει. Δύο. Τρει. Δύο παφ. Λοιπόν, το επόμενο παφ, το τρίτο, θα γίνει εδώ μέσα. Γι' αυτό μόνο, έτσι. Εδώ. Για να κλείσει το εξ, τις έξι ακτίνες του το προηγούμενο. Άμα σκέφτεστε με τη λογική, θα δείτε ότι όλα έχουν λογική εδώ και βγαίνουν. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τρία παφ στο βελονάκι μου. Εντάξει. Μεγαλώνω όσο μπορώ. Κρατάω νήμα. Μπαίνω. Σας ρέωσα πολύ για να μπορώ εγώ να μπορώ. Ωραία. Να το. Το έχω κρατήσει. Μπαίνω εδώ. Ξαναπαίρνω νήμα. Κλείνω. Σηκώνω ένα λυσίδάκι. Πώς το βλέπετε. Απαπάλε. λέει. <laughs> θα σας μαλώσω μωρέ μου. Το ζητήσατε τόσες φορές. <laughs> λοιπόν. Από όλες θα το δω ε. Θα βάλω μετά τέτοιο. Πώς το λένε. Δια, όχι διαγωνισμό. Μάθημα. Στο σπίτι. Homework. <laughs> Πώς κάνουν τα παιδάκια. Σας το λέω. Λοιπόν. Εδώ τελειώνει ο κύκλος ή άλλος. Προχωράω. Προχωράω. Λοιπόν. Μπαίνω. Ένα παφ εδώ. Με 2, 3 στο βελονάκι μου όσο γίνεται πιο αραιά. Τι έχει εδώ, 4 ακτίνες. Πάω να κάνω την πέμπτη, αλλά θα κάνω 2 παφ. Ένα εδώ που έκανα και ένα εδώ μέσα. 1, 2, 3 φορές το βελονάκι μου. Λοιπόν, κρατάω το νήμα... Σωστά είδα κάτι το πλέξιμο, είναι η ψυχή για τα μαθηματικά. Είναι μαθηματικά, παιδιά, το πλέξιμο. Το ξέρετε πολλέ. Λοιπόν, το κρατάω το νήμα, μπαίνω εδώ, κλείνω αυτό τα δύο παφ και δημιουργήθηκε η πέμπτη ακτίνα στο αστεράκι που είμαι τώρα. 2, 4, 5. Τι κάνω λοιπόν για την έκτη ακτίνα. Δημιουργώ τρία παφ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Πάω με στο κέντρο, εδώ, στο μάτι που λέτε. Παίρνω νήμα. Τρεις φορές πάλι στο βελονάκι μου. Ένα. Δύο. Ναι, μπορείς να το κάνεις και δίχρωμο, Ρένα. Δεν λέω το υπόλοιπο που λες. Λοιπόν, δύο. Το τρίτο θα μπει εδώ στο επόμενο αστεράκι. Το βλέπετε. Ένα. Δύο. Ωπα, περιμένετε γιατί το πιάσα το μάρκερ. Αλλά μην το βγάλετε. Γιατί θα μπερδευτείτε στον κύκλο. Εδώ θα μπερδεύσετε στα στεράκια, με σίγουρη. Αν χάσετε και τον κύκλο, τελειώσαμε. Λοιπόν, τρία. Κρατάω νήμα. Μπαίνω και από τα τρία μέσα. Έτσι, μπήκα. Κρατάω εδώ. Δεν του το είχα λέει Άννα. Έτσι είναι, ναι. Μπορεί να κάνει και άλλη πλέξη. Λοιπόν, σηκώνω αλυσιδάκι πάλι. Εντάξει. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα, για να πάτε στον επόμενο κύκλο, ξεκινάτε όπω την προέκολα να τάχει με τα μαθηματικά. Σωστά, Αριάδνη μου, ή και με σχέδιο. Μπορείτε κάτω να χρησιμοποιείτε γενικά μιλιμητρέ χαρτί ή χαρτί απλό και να σημειώνετε του πόντου σα. Λοιπόν, αυτό τώρα λοιπόν, αν συνεχίσω εδώ, κανονικά μεγαλώνει. Φτάνω να το κάνω όσο μεγάλο θέλω, χωρί κάτι άλλο. Κατε, ε, Κατερινάκι μου, είσαι άριστη δασκάλα με τα δοτικότητα που λένε, αλλά. Μαρία Σταθοπούλου κατάλαβα τι εννοεί. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή τώρα συνεχίζω πάλι το ίδιο για να μην το κάνω άλλο, παιδιά, γιατί πραγματικά τώρα θα σα κουράσω. Πάλι με τρία και θα σα ξεκινήσω λίγο με το Λούρεξ στην αρχή να καταλάβετε. Κρατάω. Μπαίνω στο αστεράκι που πάλι έχει δύο, τέσσερα, πέντε αυτό το καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ θα κάνω τρία για να ξεκινήσω. Τρία παθ. Ένα. Δύο. Άντε, να το κάνω και αυτό για να το δείτε, που είναι η αρχή της 3, του τρίτου γύρου. Τρία. Δύο έχω κάνει έτσι. Τρει φορέ το βελονάκι μου, δύο παφ. Πάω στο επόμενο που είναι εδώ. Παίρνω πάλι νήμα. Ένα. Δύο. Τρία. Έχω τρία. Εντάξει. Το αφήνω εδώ λίγο το νήμα. Περνάω από μέσα. Διαγωνισμό θα βάλω μετά να δω αν κάνατε homework. Λοιπόν, το κράτησα αυτό. Κλείνω το πρώτο και κάνω πάντα ένα λυσιδάκι. Βγάζω εδώ το marker και το βάζω εδώ πια. Τόσο απλό είναι. Ε, και εγώ το ίδιο λέει. <laughs> λοιπόν, εδώ και ξεκινάμε και πάμε κυκλικά πάλι. Δηλαδή, ορίστε, τι έχουμε μπροστά μας εδώ ένα αστεράκι με 4 Άρα πρέπει να γίνει το πέμπτο, η πέμπτη ακτίνα, άρα κάνουμε δύο παφ, ένα εδώ και ένα εδώ. Μετά θα πρέπει να κάνουμε την έκτη ακτίνα που θα κλείσουμε και όλα στο αστεράκι, πρέπει να κάνουμε τρία παφ, ένα εδώ, ένα εδώ και ένα στο επόμενο αστεράκι και να το. Και πάει μόνο του. Κλείνουμε γύρω γύρω για να κάνουμε το τσαντάκι με μία σειρά άριχτα. Καθέσα να σας το δείξω εδώ. Εδώ. Κοιτάξτε. Α, όπα, εδώ δεν φαίνεται καθαρά. Μισό λεπτόκι. Λοιπόν. Εδώ που είναι πιο φαρδί δεν πειράζει. Εδώ λοιπόν έχει γίνει μια. Εδώ η κυρία Μάρο νομίζω το έχει ενώσει αυτό. Το έχει ενώσει και με βελονάκι. Εγώ θα το προτιμούσα με, ε, με βελόνα. Αλλά δεν πειράζει. Θα σα το δείξω και με βελόνα εδώ. Εδώ λοιπόν το, η μία σφαίρα, α το πούμε, είναι μία σφαίρα από εδώ που την μπλέκουμε και άλλη μία εδώ. Που αυτό που προσέχουμε καταρχήν να μα βγουν οι σωμερές. Δηλαδή, μην μπλέξετε τη μία μέρα τον ένα κύκλο τη σφαίρα και την άλλη σφαίρα σε... μετά από μια βδομάδα. Και έχετε άλλες τότε, άλλα νεύρα, ε, άλλη yeah. διάθεση όπως εγώ. Και σου βγει πιο μεγάλο και πιο μικρό, ενώ έχει ίδιο βελονάκι, ίδιο νήμα. Έτσι το καταλαβαίνετε. Στου πόσου κύκλους κλείνουμε, παιδιά, το μήκο είναι. Εμεί τα τσαντάκια μα, αυτό είναι 15 εκατοστά. Αυτό εδώ είναι στα 12. Εκεί που σα βγαίνει με το νήμα. Με το λούρεξ, όπω σα είπα, θα χρειαστεί. Κοιτάξτε, είναι ένα κεντρικό, κάτσε να το βρω. Το κεντρικό ποιο είναι τώρα. Λοιπόν, κάποιο κεντρικό είναι εδώ και μετά και ανοίγει γύρω-γύρω. Εδώ έχει δύο σειρέ. Δηλαδή είναι, είναι, αυτό σχεδόν. Βλέπετε. Δεν θέλει πολύ ακόμα. Δηλαδή τρία παφ μόνο στο τέλο τη σειρά. Οι υπόλοιπε κάνω δύο. Ναι, σταυρούλα σχεδόν αυτό. Καλύτερα να το σκέφτεσαι με ακτίνε. Όταν είναι να κάνει την πέμπτη ακτίνα, όπω σα είπα πριν. Εδώ έχει τέσσερις Μία, δύο, τρει, τέσσερι. Όταν είναι να κάνει την πέμπτη ακτίνα του αστεριού, κάνει ένα παφ εδώ και ένα παφ εδώ. Και όταν είναι πια να κάνει την έκτη ακτίνα, δημιουργεί τρία παφ. Ένα εδώ, ένα εδώ και ένα στο καινούριο. Ε, δύο παφ, τρία παφ, ένα, λάξ, ένα παγούρα. Ναι, έτσι είναι, όπω το λε. Όχι στην πρώτη σειρά που είναι τα ανοίγματα, στο πρώτο. Εντάξει, στην τρίτη σειρά που είμαστε τώρα. Δείτε τα βήματα από την αρχή και ξαναβάλλετε το βίντεο. Λοιπόν, το ένομά του λοιπόν είναι πολύ εύκολο. Όλο αυτό το κυκλικό εδώ γύρω γύρω, όταν το τελειώσουμε, κάνουμε μία σειρά άριχτα. Ξέρετε την άριχτα, έτσι φαντάζομαι, ξέρετε. Εδώ πείτε ότι το είχα τελειώσει, δεν το τελείωσα. Πάμε και κάνουμε μία σειρά άριχτα γύρω γύρω, εδώ. Γύρω γύρω. Εντάξει, προσέχουμε λοιπόν μέχρι τέλο και το κλείνουμε. Κόβουμε το νήμα μα, ετοιμάζουμε τι δύο σφαίρε μαζί. Να σα πω ένα κολπάκι για τι σφαίρε και γενικά για τα πλαϊνά μια τσάντα πλέχτε μία σειρά από το ένα και πηγαίνετε απευθεία στο άλλο. Και ένα λάξ. Εντάξει, γιατί μόνο έτσι θα σα βγουν ίδια. Όταν έχουμε να κάνουμε με κυκλικέ τσάντε σφαίρε, οι τσάντε δεν βγαίνουν ποτέ ίδιε, παιδιά. Όπω και στα πλαϊνά, παρατηρώ σε κάποιε τσάντε σα που είναι με πλαϊνά πλεχτά. Πλέχτε λίγο από το ένα πλαϊνό, αφήστε το και πιάστε το άλλο πλαϊνό την ίδια μέρα που πλέκετε, το ίδιο απόγευμα. Μην το παρατάτε για την επόμενη μέρα. Οι γυναίκε είμαστε συναισθηματικά όντα με συναισθήματα πολλά, νεύρα πολλά, θετικά, αρνητικά συναισθήματα. Μα νευρίασε κάποιο, κάει και το φαγητό, δεν ξέρω τι. Και πλέκουμε ή πιο σφιχτά ανάλογα τα συναισθήματά μα ή πιο ωραία. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι ίδια αυτά τα δύο πλαϊνά ή στρογγυλά, αν εσεί το πιάσετε άλλη μέρα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Ένα μικρό τρικάκι είναι αυτό. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε σε αυτό το σαντάκι πέρα από το ένωμα μετά με τη βελόνα βετονιά ή με το βελονάκι, το καταλαβαίνετε, εδώ είναι με βελονάκι εδώ είναι με βελόνα μπετονιά. Για να το δω αν είναι. σε λεπτό, εκεί μπορεί να κάνω και λάθο. <κοί> Νομίζω ναι. Αλλά δεν φαίνεται γιατί μεταλλιζέ εδώ. Λοιπόν, ενώνουμε τα δύο αλυσίδάκια, δηλαδή θα έχει ένα άριχτο, μια σειρά άριχτα εδώ, μια σειρά άριχτα από εδώ, και αρχίζουμε και ενώνουμε. Ή με το βελονάκι το ίδιο νήμα, ή με τη βελόνα μπετονιά και με το ίδιο το νήμα. Εντάξει. Αφήνουμε ανάλογα λίγο πιο πάνω από το κέντρο, δηλαδή εδώ έχει πάει ακριβώ το κέντρο. Και βάζουμε το φερμουάρ. Δηλαδή, αν η περίμετρο είναι 15 εκατοστά, εσεί θα πάτε στα 13 στο πάνω μέρο τη ημισφαίριο και θα αφήσετε μέρο για το φερμουάρ. Το φερμουάρ αυτό είναι ραπτική. Απλό με το μέτρο. Το έχουμε εδώ με το μέτρο. Παίρνετε όσο χρειάζεστε μαζί με ό,τι χρώμα θέλετε τον μεταλλικό οδηγό. Εντάξει. Το ράβουμε, πολύ απλά το ράβουμε με βελόνα και κλωστή. Πάντα κλωστέ πολεστερικέ. Τα ξαναλέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, αλλά τα ξαναλέω γιατί μου αρέσει να σα τα λέω, γιατί σα αγαπάω πολύ. Λοιπόν, βλέπετε, είναι ένα απλό φερμουάρ με το μέτρο που εσεί απλά πάτε και το ράβετε από τη μία εδώ πλευρά και από την άλλη και απλά κλείνει. Είναι πολύ εύκολο αυτό το φερμουάρ να μπει γιατί δεν είναι αυτό που έχει φάρδο ή τσάντα και χρειάζεται και ύφασμα. Εδώ πρέπει να κλείσει ακριβώ. Κιάθε μια ωραία μπαλίτσα. Πριν το κλείσουμε, συγγνώμη, πριν το κλείσουμε. Έχουμε δύο σφαίρε. Εδώ. Μία λύση είναι βάζουμε ένα κομμάτι καμβά στο Εδώ. Ένα μικρό κομμάτι. Από πάνω κομματάκι φασματάκι, το καταλαβαίνετε, δεν είναι τίποτα. Το ράβουμε στο κάθε ένα χωριστά. Στο κάθε ένα χωριστά. Δεν ανήκει και παραπάνω, τώρα να σα το δείξω. Και μετά, εφόσον το έχουμε ανοίξει, βάζουμε. Το έχουμε. Συγγνώμη. Ε, έχουμε ράψει τη φόδρα. Ενώνουμε το κομμάτι που δεν θα μπει το φερμουάρ. Εσεί θα χρησιμοποιήσετε μάρκερ. Δηλαδή το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Για να είστε σίγουροι για το φερμουάρ, είναι αυτό. Εκεί που αποφασίσετε να μπει το φερμουάρ, εδώ να βάλετε ένα μάρκερ, άρα μέχρι εδώ και από την άλλη, εδώ μπαίνει το φερμουάρ. Τέλος, έχετε πάρει απόφαση να μην σας φύγει. Ενώνετε λοιπόν το κάτω κομμάτι, εδώ που μένει, με βελόνα ή με βελονάκι, με βελόνα μπετονιά... Και από πάνω που είναι τα μάρκερ μετά ξεκινάμε και ράβουμε το ωραίο φερμουαράκι που σας στέλνουμε μαζί στο kit. Είναι μέσα στο kit και το φερμουαράκι. Μα τι όμορφη πλέξη, εγώ συμφωνώ. Πάμε τώρα να σας δείξω λίγο πώς συμπεριφέρεται το Lurex. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα... Τα έχετε δει αυτά, έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια γκατζετάκια στο e-shop. Εγώ τώρα το πιάσα στην τύχη, δεν χρειάζονταν αυτό. Όπως υπάρχουν και τα διπλά βελονάκια, όπως υπάρχουν και την ισιακά, παιδιά. Δείτε τα λίγο μέσα πάντα τα εργονομικά, απλά έπρεπε να πλέξω ωραία. Εδώ παίρνω λοιπόν μια μεγαλύτερη needle hooking. Αυτό έχει μια άκρη για να μπορεί να έχει δεύτερο νήμα και να περνά μέσα στο πλεχτό. Να το δούμε κάποια στιγμή. Θα δούμε πότε. <laughs> λοιπόν, για να δείτε πώ συμπεριφέρεται το Lurex. Να διάσω λίγο τον πάγκο μου. Θα ξεκινήσω να κάνω το πρώτο αλυσιδάκι. Δεν θα σας πλέξω πολύ γιατί την πλέξη θα τη δείτε καλύτερα στο άλλο όχι αυτό, δεν θέλω το τυνησιακό γιατί είναι πολύ μακρύ. Αν και εγώ πλέκω με ό,τι βρω μπροστά μου, μην νομίζετε. Λοιπόν, πάμε, είπαμε, ξεκινάμε με ένα λυσιδάκι, δεύτερο λυσιδάκι. Βλέπετε πόσο τεντώνει, εδώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε πάμε στο πρώτο μας. Παίρνω νήμα για να κάνω το πρώτο παφ και μπαίνω εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία μου φεύγει. Ένα, εδώ θα μπω δύο φορέ. Δεν υπάρχει λόγο για τρει. Αν το θέλετε, το κάνετε. Δηλαδή θα κάνουμε παθ με δύο φορέ. Όχι τρει που κάναμε πριν. Παίρνω νήμα. Οπα. Λοιπόν, μπαίνω εδώ που το κρατάω και κλείνω το πρώτο που μου παφ. Κάνω ένα λυσιδάκι από πάνω. Εντάξει, εδώ είναι η αρχή μου που θα κάνω όλο το, το, το εξάγωνο μου. Και πάμε τώρα. Εδώ, Πάμε στο επόμενο παφ. Εδώ. Σα είπα το λούρεξ είναι πιο εύκολο γι' αυτό. Δεν με πιστεύεστε όμω. Δεν με πιστεύετε. Λοιπόν, μπήκα μία. Μπαίνω άλλη μία. Ανοίγει πιο εύκολα, είναι πιο ελαστικό αρκεί να το κρατά σωστά. Το κρατάω εδώ στο βελονάκι μου. Γιατί πρέπει να είναι ελαστική η κορδέλα, Μαρίνα. Αυτό είναι το λούρεξ. Αυτή είναι η ομορφιά του. Πάει, μα τρέλαντε θα κάψου τα κουλουράκια. Γεωργία μου! Λοιπόν, το ένα παφ το κρατάμε εδώ. Το επόμενο παφ γίνεται πάλι στην αρχή μα. Δεν το κάνω όλο τώρα τα στεράκια σα για να δείτε πώ συμπεριφέρεται το βελονάκι και το νήμα. Ήθελα. Μπαίνω δύο φορέ. Φανταστείτε πόσο λιγότερο νήμα τρώει, λοιπόν. Έχω ένα-δύο. Κρατάω. Συγγνώμη, κρατάω το νήμα. Λοιπόν. Μπαίνω. Μπαίνω εδώ που το κράτησα εγώ φαρδί για σας. Αν μπορείτε κυρία Πέρσα μου, γιατί με την ώρα εδώ μετακορίζουμε και είναι λίγο δύσκολο. Μπορείτε να το κάνουμε λίγο πιο μετά αυτό. Ευχαριστώ πολύ πολύ μωρό μου. Λοιπόν το βλέπετε. Σήκωσα εδώ δύο. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το αστεράκι. Το καταλαβαίνετε. Το, το Λούρεξ, παιδιά, είναι πιο εύκολο, σα το είπα. Λοιπόν, έλα, σα κάνω ένα για να το δείτε. Κοιτάξτε το χέρι μου πόσο γρήγορα φεύγει. Σηκώνω, κρατάω το φάρδο. Ένα. Δύο. Το βλέπετε και α μεγαλώνει εδώ πολύ, γιατί εγώ στο το κάνω αρέα. Εδώ είναι η αρχή που ξεκινάμε το στο αστεράκι. Παίρνω νήμα. Κρατάω το φάρδο όσο μπορώ σε αυτή την πλέξη, έτσι. Ξαναμπαίνω δεύτερη. Δύο. Δεν θα φανεί αμέσω, γιατί βλέπετε, σε... μόλι τελειώσετε το πρώτο αστεράκι θα αρχίσει να φαίνεται η πλέξη εδώ. Κρατάω το νήμα. Μπαίνω. Κάντε το μελούρεξ, εμπιστευτείτε με. Απλά δεν θα μπορούσα να σα δείξω την πλέξη σωστά εγώ. Όπα, μου φύγε το νήμα. Πού είσαι, εσύ είσαι. Να ς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι κορίτσια. Εδώ δεν θα φανεί ακόμα, είναι το μισό. Το καταλαβαίνετε. Εντάξει, Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Αυτό δουλέψτε την πλέξη που είδατε με το Λούρεξ. Θυμηθείτε με, κάντε το τσαντάκι. Δεν θέλει ούτε επένδυση, δεν θέλει καμβά, δεν θέλει τίποτα. Δεν θα σα βοηθήσει το εργονομικό. Καλύτερα να πάρετε ένα βελονάκι απλό και ένα βελονάκι και λίγο μεγαλύτερο, αλλά να σφίγγετε. Προσέχτε το κι αυτό. Βάλτε τα μάρκερ για να βρείτε το σημείο που θα βάλετε το φερμουαράκι. Λίγη ραπτική είναι, δεν είναι τίποτα. Και κάνει τα πιο ωραία τσαντάκια. Λοιπόν, έτοιμε να δω και ερωτήσει που μου έχετε κάνει. Να δω πόσα κουλουράκια κάψαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε, Μαριό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τα κορίτσια μου. Λοιπόν, πούντα, μωρέ, πούντα τα κορίτσια μου τα όμορφα. Για πείτε μου τώρα, Ποια θα μείνει μετάξε τα στέα. Ποιο κορίτσι. Η πόπη μιλιόρι, από ό,τι κατάλαβα. Πάρα πολύ πιο εύκολο με ρουλούρεξ Εγώ τα έφτιαξα πριν το live τα κουλουράκια. Χαίρομαι, Γεωργία Πάνα. Ωραία. Λοιπόν, ε... Το άσπρο το έτοιμο είναι λούρεκ. Ναι, είναι λούρεξ αυτό. Τέλειο με παιδιά. Είναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό με λούρεξ. Είναι κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω δεν κυκλοφορεί και δείχνει τελείω διαφορετικό. Να απλά θέλει λίγο υπομονή. Και γιατί όπω σα είπα είναι η πρώτη σειρά, το πρώτο αστεράκι και μετά είναι η επόμενη σειρά και μετά τρει σειρέ είναι. Ενώ με το άλλο νήμα θα θες 4 με πέντε. Δεν είναι τίποτα. Εδώ τώρα είναι, κοιτάξτε, δεν είναι να το κάνει πιο μεγάλο αυτό. Είναι μια ομορφιά μικρή. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Να Και κυκλοφορεί όμορφα και ωραία. Για να το ερωτήσει, το άσπρο το έτοιμο είναι με λούρεξ. Λοιπόν, και εδώ. Με την αλυσίδα τη μετά του μαριού μα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, κάντε την κοινοποίηση. Γιατί δύο τέτοια σετ με το χεράκι, το στρογγυλό του καρπού, το ωραίο που δείχνει σαν μπαμπού μεταλλικό. Που πρέπει να σα πω ότι αυτά τα έχουμε βάλει νομίζω τώρα αυτή την εβδομάδα ή την προηγούμενη σε έκπτωση κιόλα Μαρία. Γιατί νομίζω τα βρήκαμε πιο φθηνά και τα βάλαμε έκπτωση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μέσα έχει τέσσερα χρώματα. Καλά, γενικά ό,τι μεταλλικό αξεσουάρ έχουμε, αν το δείτε, είναι με σε τέσσερα χρώματα. Δηλαδή υπάρχει σε νίκελ, σε χρυσό, σε μαύρο νίκελ, σε μπρονζέ και κάποιοι έχουν και το ροζ. Είναι πολύ ωραίο χρώμα και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και στα Frame υπάρχει το ροζ του χαλκού. Πάρα πολύ ωραίο. Ε, το έχω δουλέψει το λούρεξε κοραλί. Καταπληκτικό. Εγώ θα μείνω αλλά θα το πάρω τελικά το πτυχίο. Οκ, λοιπόν. Όντω είναι σαν κόσμημα. Θα σα δω μετά στην ομάδα. Θα περιμένω να δω πια το ανέβασε έστω και τι δύο σειρέ. Α μην το ολοκληρώσω, σα το λέω. Εγώ ζήτησα μπόνι, οπότε θα τη σκαφουλάρω. Ναι, Στεφανία, εσύ είχε ζητήσει την μπόνι, τα την πλεξούδα, σωστά. Λοιπόν, κοινοποίηση. Δύο τέτοια σετ με το νήμα το Λούρεξ για να το δοκιμάσετε. Το γκρίκο, το χεράκι, το μπαμπού, το μεταλλικό. Σε ό,τι χρώμα θέλετε. Το φερμουαράκι με την κοινοποίηση δώρο. Και σε, για να κάνουμε δύο τσαντάκια πόσο Λούρεξ. Ευδοξία, αν τα κάνεις 12 με 13, 14 που είναι αυτά, θα χρειαστείς γύρω στα 700 με 800 γραμμάρια. Γιατί τρώει πλέξ, μπορεί και λιγότερο. Βασικά μέσα στο e οι κορδέλες ηλούρεξ είναι στα 450 γραμμάρια η μία. Ε, ενώ είναι με το κιλό όπως σας έχω πει ξανά, αυτά όπως σας έχω πει τα κόβουμε με ό,τι υλικά βρούμε εμεί από οίκους που τους περισσεύουν, συνήθως είναι από οίκους. Είναι λοιπόν, αν βρούμε 100 κιλά, κόβουμε 100 κιλά. Αν βρούμε 80, κόβουμε 80. Αν βρούμε 200 και μα αρέσει το χρώμα, κόβουμε 200. Και κόβονται έτσι φέτε και είναι ίσια. Κοιτάξτε το λίγο. Ίσιο, ελαφρύ και καμία σχέση με αυτά τα τύπου νούντλς βαβακερά. Είναι πολύ πιο ελαφρύ Εγώ το αγαπάω, το λατρεύω. Να σα δείξω και ένα τούλι που ήρθε μόλι. Μόλι πριν από κάτι μέρε και δεν προλάβαμε ποτέ μα να σα το δείξουμε. Αυτό είναι τούλι. Κοιτάξτε ένα χρώμα σωμών. Έλα κορίτσια τώρα. Και εμείς σα πω ότι και η φωτογραφία του στο e δεν μου βγήκε όπω ήθελα. Δείτε το λίγο τώρα, αν φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι αραχνοή, φαντό και αυτό πλέκεται πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε το. Το καταλαβαίνετε. Αλλά μιλάμε τώρα μία ποιότητα που εγώ τέτοιο τούλι δεν έχω ξαναδεί. Να το. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ποιο κατεβαίνει κάτω, ποιο έρχεται μαριό μου, μπαίνουνε, κάνουνε, η Λίζα, Λίζα, θε να εμφανιστεί εδώ, το μικρό το μαμούνι που φτιάχνει παραγγελίε επάνω. Περσάκι κι εσύ. Φυλάκια. Λοιπόν, πάμε λίγο λοιπόν να δούμε. Λοιπόν, για να κάνουμε το στρογγυλό με το δέρμα, πόσο νήμα χρειάζεται. Μήνα, αν το κάνει με κατενέλα, το ένα φτάνει και περισσεύει. Γιατί στο στρογγυλό, κάτσε να το ξαναφέρω λίγο, μισό λεπτό στο στρογγυλό δεν θα βάλετε το λούρεξ γιατί θα σας γίνει, μπορείτε, αλλά θα σας γίνει λίγο χοντροκοπιά εδώ πάνω, ε, στο πάνω μέρος. Θα προτείνω ένα, ένα κατενέλα θα σου περισσέψει, δηλαδή μια μπομπίνα 500 από αυτό θα περισσέψει πάρα πολύ. Αλλιώς παίρνεις ένα τριπολίνο ή αν δεις μέσα τα midi cord, δύο midi cord. Κακά τα ψέματα η πλέξη τρώει. Έτσι, παιδιά, είδατε πόσε φορέ έμπαινα, έβγαινα, φανταστικό το τούλι. Ναι, παιδιά, αυτό το χρώμα, το τούλι δεν υπάρχει. Λίγε το έχετε δει. Γιατί δεν το έχω αναρτήσει πουθενά. Μόνο το βάλαμε στο e-shop. Είναι ένα σωμόν που δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Μόλι το βρήκα σε ύφασμα μεγάλο τέτοιο, λέω το θέλω όλο. Όλο. Το πήρα όλο. Συν τα καινούργια νήματα, τα είδατε έτσι. Συν όλα αυτά που γινόντουσαν στο, στο εργαστήριο. Στα είπα που ξεσάλωσα και ήμουν εκεί μέσα δύο μέρε και βγήκαν δύο μεγα... ωραία σχέδια καινούργια. Ολοκένουργια. <σκλει> λοιπόν, τέλειο χρώμα. Άλλε ερωτήσει για να ξεκινήσουμε με το μαράκι, τη νούμερο, ε, το Lurix, τη νούμερο βελονάκι για την πλέξη. Ρένα, ε, 5 με 5,5 μπορεί και 6 ανάλογα το λούρεξ, Όπω έχουμε πει, κάποια λούρεξ είναι λίγο πιο στα κάτω, κάποια είναι πιο ελαστικά. Όλα κάνουν για αυτό το τσαντάκι. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν. Πολύ να μα το πει να φτιάξουμε το τούλι. Να μα πει τι θα φτιάξουμε. Καταρχήν με το τούλι, η πλέξη αυτή που λέμε τώρα θα βγει τέλεια. Θα βγει και πιο ρομαντική. Θα βγει πιο. Πώ να σου το πω, πιο. Ε, θα... Μακάρι να μπορούσα να, να μην την με την κάμερα. Θα σα κάνω ένα δείγμα για να το δείτε. Με νούμερο 6 είναι καλά. Γιατί και αυτή η πλέξη δεν θέλει ούτε πολύ μεγάλο βελονάκι και να ε, μην μπαίνει κάτω από τις στυλιές που φτιάχναμε, αλλά ούτε πολύ μικρό και να το μπουκώνει το νήμα. Εντάξει, Αυτά. Όχι, δεν τα είδα Κατερίνα μου τα του εργατορίου που θα τα δω. Μαρίνα δεν τα έχουμε ανεβάσει ακόμα. <Συλίδι> σα είπα στι αρχέ τι έκανα εγώ το Σαββατοκύριακο που σα είχα πει. Και ετοιμάζονται δύο πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία μοντέλα. Καινούρια. Του <συλίδι> πέρασα πολύ ωραία εκεί μέσα. <συλίδι> λοιπόν, Μαριό, πάμε για τη Μαρία μα. Πάμε για το μικρό μας παιχνιδάκι να σας πούμε φιλάκια για το Πάσχα, θέλετε! <Τι> λοιπόν, φτιάχνω λίγο εγώ την εικόνα. Αυτό τι είναι Μαρία, το πρώτο <Τι> τραγούδι? Λοιπόν, να σας εξηγήσω ότι η Μαρία έχει βρει δύο... <Τι> δύο διασκευές <Τι> από παλιά <Τι> τραγούδια <Τι> και θέλουμε να γράψετε <Τι> το όνομά τους. <Τι> 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 Αφανές Μαρί, το τουλίπ, όχι καθόλου. Ποιος συμπαγές από το τίτλο. Λοιπόν, η 18η που θα γράψει το όνομα του τραγουδιού. Τι κερδίζει όμως, τι κερδίζει, Μαρία? Τι κερδίζει, Σαντάκι? Σαντάκι ολόκληρο. ή το δεύτερο. Σαντάκι με το σερ, Ωραία. Η δέκατη η κερδίζει ένα κίτσα, ένα σαντάκι. Το νήμα και τα αξεσουάρ, τα μεταλλικά και το περμουάρ. Όλες το γράφουν, όλες. Και, και άλλα τα Όλα τα κορίτσια το ξέρουν, όλα. Περίμενε λίγο ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, το γράψανε τα κορίτσια. Λοιπόν, πάει η πρώτη. Εντάξει, ένα τέτοιο ωραίο σετ. Το γράφουν ακόμα τα κορίτσια. Όλα. Ένα τέτοιο ωραίο σετ με το χεράκι, με τον κρίκο, με όλο το νήμα που χρειάζεται. Το kit αυτό υπάρχει μέσα στο e-shop να το βρείτε και να διαλέξετε και εσεί το χρώμα που θέλετε. Αν δεν κερδίσετε. Η 18η λοιπόν με το τραγουδάκι που έγραψε, το γράψατε όλε. Θα κερδίσει αυτό εδώ το ωραίο σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, μόλι κλείσουμε εμεί τώρα το βίντεο. Κοιτάω τα μηνύματά σου γι' γελάω. Μόλι κλείσουμε εμεί λοιπόν το βίντεο, θα, θα, εγώ και η Μαρία θα επιλέξουμε τη 18η που έχει την κόκκινη κουκιτσίτσα. Για να ξέρετε, που είναι on time που απαντήσατε. Εντάξει. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Θέλετε, ή να μην το βάλουμε. Να το βάλουμε, μάται. Πάμε, Μαριά, ξέχρωμα ε. ωραία. Το βάλω εδώ, Γεωργία. Να το. <laughs> εδώ. Ποιο τραγούδι αυτό. Το ξέρω εγώ. Και να μην το ξέρω, μου αρέσει. Είναι <laughs> <laughs> διασκευή, είπαμε. Ε. <laughs> Ποιο είναι ρε κορίτσια, γράψτε εσείς. <laughs> το έχει γράψει. 24η. Η 24 η θα το γράψει. Ξαναγράψει θα το να το γράψετε γρήγορα. Μην το πείτε στη Μαριά. <laughs> <laughs> Κολπάκια, μην το κερδίσετε. Σετ, Λούρεξ και όλα τα ξεσουάρ του τσαντάκι του στρογγυλό. 24η. <laughs> είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι <laughs> ωραία διασκευή είναι αυτή. Μαρία, <laughs> oh, πας να γίνεις DJ, σε θέλω Ναι, Και είναι από αυτό το καινούργιο το κορίτσι, νομίζω, ε. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, η διασκευή τη. Μπράβε, Μαρίνα Σάτι, που έχει και ένα άλλο τραγουδάκι πολύ ωραίο που έχει γίνει γνωστή. Λοιπόν, αυτά είναι. Ωραία. Κορίτσια μου, θα σπάσω κούπε, σωστά, από τη Μαρίνα Σάτι. Πανέμορφη φωνή, το μαράκι την βρήκε αυτή η διασκευή, εγώ δεν την ήξερα καν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρετε ότι έρχεται το Πάσχα, θέλω να σκέφτεστε θετικά,